Με στόχο να έχει μια πρωταγωνιστική πορεία στη δεύτερη συμμετοχή της στην Α2 κατηγορία, η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Όφη ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα την προετοιμασία της για το νέο πρωτάθλημα που θα εκκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου. Το συγκρότημα του Νίκου Προύφα, που παραμένει στο τιμόνι της ομάδας για τέταρτη χρονιά, διατήρησε τον περσινό κορμό, έχει όμως ενισχυθεί και σημαντικά με την απόκτηση έμπειρων αθλητριών με παραστάσεις από μεγαλύτερες κατηγορίες. Στο δυναμικό του Όφη ανήκει πλέον 29χρονη κεντρική από την Αργεντινή Μαρτίνα Γκουασταβίνο, η οποία είναι η πρώτη ξένη παίκτρια στην ιστορία της ομάδας. Επίσης, το συγκρότημα του Ηρακλείου έχει ανακοινώσει την 25χρονη ακραία Ελένη Μανάη και την 29χρονη διαγώνιο Κατερίνα Ποδαρά. Στο δυναμικό της ομάδας προσθέθηκε και η 22χρονη Σαμιώτης Απασαδόρος, ναυσικά Μαραθοκαμπίτου, ενώ τελευταία προσθήκη είναι αυτή της επίσης 22χρονης Πασαδόρου, Βάσας Βούλγαρη. Στην ομάδα συνεχίζει και η 19χρονη Χανιώτισσα κεντρική Ανεζίνα Κοζονάκη. My expectation this year is to promote with the team. Η φιλοδοξία της είναι να μπορέσει να πραγματοποιήσει όλους τους στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση και να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Well, I think Crete it's a beautiful place. I'm in love with the city. Της άρεσε πάρα πολύ η πόλη μας. Από τα λίγα που είδε την αγάπησε σχεδόν αμέσως και θα ήθελε πάρα πολύ να μπορέσει κάποια στιγμή την πει σπίτι της. Ήρθα φέτος για να βοηθήσω την ομάδα των γυναικών όσο μπορώ να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, να προσπαθήσουμε να ανέβουμε στην κατηγορία που θέλουμε όλες και ελπίζω για το καλύτερο για όλα τα κορίτσια. Είμαι νέα μεταγραφή στον Όφη, χαίρομαι πολύ για αυτή τη μεταγραφή, εύχομαι να βοηθήσω την ομάδα μέσα από την εμπειρία μου να επιτύχει τους στόχους της και να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα είμαι φέτος στην ομάδα του Όφη. Έχουν φτιάξει μια καινούργια ομάδα, αποτελείται κυρίως από νεαρές παίκτριες. Ελπίζω να έχουμε ένα πετυχημένο πρωτάθλημα χωρίς τραυματισμούς, να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι, να κάνουμε όσο κυρίως δυνατόν πιο πολλές νίκες, να πετύχουμε το στόχο μας.